Σε σειρά εξετάσεων υποβάλλεται η φόφη γεννηματά ώστε να αποφασιστεί η καταλληλότερη θεραπευτική αγωγή για την πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, η οποία παραμένει για δεύτερη ημέρα στον Ευαγγελισμό. Με την κυρία Γεννηματά επικοινώνησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας με την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου να λέει χαρακτηριστικά. Είναι μαχήτρια και θα το ξεπεράσει. Νωρίς το πρωί, την κυρία Γεννηματά επισκέφτηκε στο νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός και ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας της. Στον Ευαγγελισμό βρέθηκαν και οι συνυποψήφοι της έως σήμερα, Ανδρέας Λοβέρδος, Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Καστανίδης, για να της ευχηθούν καλή δύναμη. Ενημερώθηκα ότι το πρωί ξύπνησε πολύ ευδιάθετη και γενικά υπάρχει μια αισιοδοξία από την πλευρά των γιατρών. Ταχεία ανάρρωση της ευχήθηκαν τηλεφωνικά η Κώστας Σιμίτης, Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος. Η Φόφη Γεννηματά έχει μιλήσει από την πρώτη στιγμή ανοιχτά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, συγκλονίζοντας το Πανελλήνιο. Δεν ξέρω αν προετοιμάζεσαι. Σίγουρα για αρκετά χρόνια ζούσα με αυτό το σκεπτικό, ότι κάποια στιγμή θα χτυπήσει και τη δική μου πόρτα. Μετά η καθημερινότητα μας ξεπέρασε και το βγάλαμε από τη ζωή μας. Αλλά επανήλθε. Και αφού επανήλθε, μάθαμε να ζούμε με αυτό. Η πρόεδρος του Κινάλ έχει επισημάνει την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Πρέπει να σπάσουμε το ταμπού και το στίγμα. Η πρόληψη μπορεί να σώσει τη ζωή σου. Ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας ότι παλεύεται τελικά. Όπως αφηγείται η ίδια, παίρνει δύναμη από μία φράση του πατέρα της. Έλεγε ο πατέρας μου, θα παλέψω να κάνω πόρτα τη χαραμάδα της ελπίδας. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εκτός από τον πολιτικό κόσμο που σύσσωμος εκφράζει τις ευχές του για ταχύ ανάρρωση, χιλιάδες είναι και τα μηνύματα αγάπης για τη Φόφη Γεννηματά από κάθε περιοχή της χώρας, για να νικήσει και στη νέα μάχη που δίνει. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύεται η Φόφη Γεννηματά, βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου για να μας δώσει ρεπορτάζ για την πορεία της υγείας της. Μία νέα δύσκολη μάχη για την υγεία της δίνει η Φόφη Γεννηματά, η οποία παραμένει στον 10ο όροφο σε δωμάτιο νοσηλείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Εκεί πριν από λίγα λεπτά την επισκέφθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, προσφέροντάς της ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα. Έμεινε στο δωμάτιο περίπου 10 λεπτά, συνομίλησε μαζί της, ενημερώθηκε από την ίδια για την ευνίδια υποτροπή, για την κατάσταση της υγείας της, όπως έχει αυτές τις τελευταίες ώρες. Και ο ίδιος δήλωσε στην Φόφη Γεννηματά τη στήριξή του και ότι θα είναι δίπλα της σε ό,τι χρειαστεί, ευχόμενός της φυσικά περαστικά. Συνεχίζει να λαμβάνει κάποια υποστηρικτική αγωγή η πρόεδρος του Κινάλ και συνεχίζονται και οι εξετάσεις τις οποίες υποβάλλεται από την πρώτη στιγμή από τους θεράποντες ιατρούς της. Σε ευχαριστούμε πολύ και είναι εδώ μαζί μας η Λίνα Μπεθάνη για να δούμε πώς διαμορφώνονται πια τα νέα δεδομένα στην κούρσα της διαδοχής. Δεν θα αλλάξει η ημερομηνία που ήταν προγραμματισμένη από την αρχή να στηθούν οι κάλπες για τις εκλογές. Ακριβώς, Αντριάννα, το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί ως έχει. Αυτή είναι η συμφωνία από όλες τις πλευρές. Έτσι, οι κάλπες θα στηθούν όπως έχει προγραμματιστεί στις 5 Δεκεμβρίου, ο πρώτος γύρος, εφόσον χρειαστεί και δεύτερος γύρος στις 12 Δεκεμβρίου. Ενώ την Παρασκευή στις 15 του μηνός λήγει η προθεσμία για τις 5.000 υπογραφές που χρειάζεται κάθε υποψήφιος για να ανακηρυχθεί η υποψηφιότητά του. Mm-hmm. Ενώ οι τρεις υποψήφοι, οι κύριοι Λοβέρδος, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Καστανίδης, ανέστειλαν την προεκλογική τους δραστηριότητα αφού έστειλαν τις ευχές τους και τη συμπαράστασή τους στη Φόφη Γεννηματά. Υπάρχει απάντηση στο ερωτηματικό, δηλαδή αν μπορεί να υπάρξει μια τέταρτη υποψηφιότητα την τελευταία στιγμή? Σύμφωνα με πληροφορίες, Αντριάννα, υπήρξαν ζυμώσεις. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο να υπάρξει μια τέταρτη, μια νέα υποψηφιότητα, mm-hmm. μια υποψηφιότητα έκπληξη. Συζητήθηκε το όνομα του γραμματέα του κόμματος, του κυρίου Μανώλη Χριστοδουλάκη. Πάντως, από ό,τι μας λένε, οι συζητήσεις δεν έχουν προχωρήσει. Αυτό που τονίζουν είναι ότι προέχει το να ξεπεράσει η κυρία Γεννηματά το πρόβλημα με την υγεία της.